Πάμε, πάμε. Περίμενε, δεν περίμενε. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Κύριε Δήμαρχε, για τα έργα που γίνονται στην περιοχή Ρησπόντου. Ναι, έχουμε σήμερα την έγκριση μελέτης έργου για την οικιστική αναβάθμιση όπου αναφέρεται στην πρώην Δήμο Ελισπόντου, Υψηλάντη, αλλά και τα τοπικά διαμερίσματα Πτελέας και Ινόης. Είναι ένα έργο το οποίο είναι της τάξης των 750.000 ευρώ. Χρηματοδότηση είναι από τον τοπικό τοπόρο. Σηματοδοτεί αυτό ένα το ελάχιστο σε μια περιοχή από όπου έχει ξεκινήσει ο τοπικός ο πόρος. Είναι έργα τα οποία μέσα από τις προτάσεις των τοπικών προέδρων και μέσα από την επίβλεψη και το κοίταγμα από την τεχνική υπηρεσία έχουν σχέση με τις υποδομές, τη συντήρηση των υποδομών στις κατατόπου κοινότητες, όπως και κάποια άλλα μικρά έργα για την καλύτερη ποιότητα της ζωής των κατοίκων στις τοπικές κοινότητες. Άρα αφορούν μόνο την οδοποιία, κύριε Δήμαρχε? Όχι, όχι, όχι. Έχουν σχέση, είπαμε, και με τις κτηριακές υποδομές του Δήμου. Είναι κάποια και μικρά αντιπλημμυρικά. Ό,τι έχει σχέση με την ποιότητα των κατοίκων σε αυτές τις τοπικές κοινότητες. Υπόλοιπα έχουμε σε εξέλιξη τον υπόλοιπο Δήμο. Φυσικά, τρέχει ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι τουλάχιστον 50 έργα, 35 μικρά και κάπου 15 μεγάλα, του 16, της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, μπορώ να αναφέρω δηλαδή όπως είναι και κλείνει στην ουσία το μεγάλο αντιπλημμυρικό που είχε το Χρώμιο, το Βατερό. Είναι έργα τα οποία και μέσα στην πόλη της Κοζάνης έχουν ξεκινήσει. Κάπου άλλο τόσο τεχνικό πρόγραμμα, κοντά στα 6,5 εκατομμύρια, είναι για δημοπράτηση τώρα. Μεγάλη αναφορά φυσικά έχει και στην πόλη της Κοζάνης, η Ανατολική Είσοδος, το Κουρί. Όλα στη λογική του ενιαίου Δήμου και της καλής ισορροπίας που πρέπει να υπάρχει σε αυτό που λέγεται Δήμος Κοζάνης. Είναι ένα αισιόδοξο τεχνικό πρόγραμμα. Η εξέλιξή του ή και η ολοκλήρωσή του είναι σε πολύ καλό βαθμό. Η τεχνική υπηρεσία έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά και από τα προηγούμενα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον που υπάρχει και κοιτώντας και άλλους δήμους και άλλες περιοχές, είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Το Κουρί προχωράει? Το Κουρί η μελέτη έχει φύγει ήδη από το δασαρχείο. Η εκτίμηση είναι ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα γίνει σύμβαση του έργου. Μάλιστα, ωραία. Να πούμε... Ναι. Αυτό.